Πάμε στο Δήμο Μαλεβεζίου, καθώς εισέρχεται σε μια νέα τροχιά ουσιαστικής ανακύκλωσης. Καφέ Κάδι, οικιακοί κομποστοποιητές, ειδικά απορριμματοφόρα, ρίχνονται στη μάχη στο μέτωπο μιας ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Μενέλα Μποκέα. Την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σχεδιασμός, ανέφερα τα βασικά χωρία, τα βασικά σημεία. Εγκρίθηκε και μία χρηματοδότηση, σωστά? Σωστά, σωστά. Έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια να και εξορθολογήσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και να την εντάξουμε να ανοίξουμε μία νέα σελίδα με την διαλογή στην πηγή. Αυτή η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς, σπουδαία χρηματοδότηση, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε ένα πολύ σημαντικό απόρριμμα που είναι το οργανικό, τα οργανικά απόβλητα, τα οποία αποτελούν και ένα μεγάλο κομμάτι των απορριμμάτων που καταλήγουν σήμερα στους χυτείς, συγκεκριμένα στους Περαγαλίνους. Με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τις γειτονιές μας με 200 περίπου νέους καφέ κάδους, με 200 κομποστοποιητές, πιλωτικά να ξεκινήσουμε δηλαδή και την οικιακή κομποστοποίηση, ναι, με 2 νέα απορριμματοφόρα, ειδικά απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των οργανικών αποβλήτων, και έτσι να μπορέσουμε, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για την καλύτερη δυνατή απομείωση του κόστους που σήμερα πραγματικά αποτελεί ένα μεγάλο βραχνά για όλους τους Δήμους, αλλά και για εμάς συγκεκριμένα, καθώς όλα αυτά τα απορρίμματα καταλήγουν στην χωματερή των Πέρα Γαλλίνων. Δήμαρχε, στο επόμενο χρόνο. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Για να περάσω στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν, τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά τους. Κοιτάξτε, αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι τα οργανικά απορρίμματα θα καταλήγουν στην μονάδα επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού απορρίμματος, που θα είναι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Οι δημότες θα πρέπει να κάνουν μία διαλογή, δηλαδή να μην πετάνε στους πράσινους κάδους. Έχουμε το μπλε, έχουμε τα ρεύματα του μπλε κάδου της ανακύκλωσης, έχουμε το πράσινο κάδο που αποτελεί το σύμμικτο και το οργανικό που είναι δηλαδή, να πούμε, τα έτσι λαϊκά, τα αποφάγια, τα απορρίμματα που προκύπτουν από την κατανάλωση τροφίμων ως επιτοπλίστων, τα οποία θα πρέπει να οδηγούνται από τους δημότες σε ειδικούς κάδους. Όσοι δεν έχουν οικιακούς κομποστοποιητές, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό το σύστημα, γιατί ξέρετε, αυτά τα προγράμματα ξεκινάνε, υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχουν κάποιοι στόχοι και αναλόγως θα προσαρμόσουμε να δούμε και τα αποτελέσματά τους όταν θα ξεκινήσουν. Να πούμε ότι είμαστε στην αρχική φάση, έτσι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τον διαγωνισμό, για την προμήθεια των απορριμματοφόρων και των χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε. Κοιτάξτε τώρα, το χρονοδιάγραμμα θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είναι εφικτό να έχουμε τις πρώτες προμήθειες σε αυτό το πρόγραμμα και για τα απορριμματοφόρα, ίσως λίγο, θα χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος. Σίγουρα με το τέλος του 2022, με αρχές του 2023, θα είμαστε έτοιμοι όσο εμείς, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή και να λειτουργήσουμε αύριο το πρωί δεν είναι ακόμα έτοιμη μονάδα στο Δήμο Αρχανών. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να συμβαδίσουν για να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και είμαι σίγουρος θα πρέπει να υπάρξει μια καμπάνια ενημέρωσης προς τους δημότες και να εστιάσετε κατά τη γνώμη μου και στη νέα γενιά, στα παιδιά, να υιοθετηθεί αυτή η φιλοσοφία. Αξιέπαινη προσπάθεια από το Δήμο, αλλά να βρει και αποδέκτες. Έτσι ακριβώς. Δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ενημέρωση, αν δεν υπάρξει εκπαίδευση, αν δεν υπάρξουν μερίδες, ειδικά στα σχολεία και στη νέα γενιά. Αυτοί είναι οι δημότες που θα, οι συνήθειές τους θα καθορίσουν τις επόμενες γενιές στο Δήμο, σε όλους τους Δήμους. Άρα εκεί θα δώσουμε το βάρος και θα δώσουμε και το βάρος γενικότερα στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στις νέες τεχνολογίες ενημέρωσης και στα παραδοσιακά βέβαια φυλάδια, ημερίδες και μέσα και από όλα τα κανάλια ενημέρωσης που μπορεί να υπάρξει για να υπάρχει μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη σωστή χρήση αυτού του προγράμματος. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.